Και πάμε αμέσω στη Μέρη Καριωτάκη και στην αίθουσα Σύνταξη για να μα δώσει όλα τα νεότερα. Μέρικα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τον αριθμό που αφορά α, την Κρήτη, βεβαίω, και αμέσω μετά να μα δώσει το πραγματικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει να κάνει με αυτό το νέο καθεστώ επιτήρηση που έχει επιβληθεί στο Ηράκλειο. Δεν αλλάζουν βεβαίω και πολλά. Αλλάζει ωστόσο η οπτική μα ω προ το τι εννοούσε τελικά ο κύριο Χαρδαλιά. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίε και κύριοι. Να πιάσουμε τα σημαντικά. Πέντε είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Συνολικά, η Κρήτη σήμερα δηλαδή έχει έξι ε, ε, κρούσματα καταγεγραμμένα. Τώρα, ε, ε, ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε και οι φορεί δεν το περίμεναν. Νομίζω ότι όλοι έπεσαν από τα σύννεφα όταν συνειδητοποίησαν ότι το Ηράκλειο θα παραμείνει σε αυξημένη επαγρύπνηση. Θα μείνουμε σε αυτό το πορτοκαλί συναγερμό. Ο μοναδικό νομό, η μοναδική περιφερειακή ενότητα τη Κρήτη που παραμένει εδώ. Και αυτό γιατί οι αρχέ παρακολουθούσαν όλο το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα, τα, τα γηγενή, θα λέγαμε, του ντόπιου, τα εγχώρια κρούσματα να είναι τόσο λίγα και βεβαίω οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο επίση να είναι από λίγοι ω ανύπαρκτοι και πίστευαν ότι τουλάχιστον το Ηράκλειο θα κατέβαινε στο επίπεδο 2. Παραμένουμε στο επίπεδο 3, είμαστε στον πορτοκαλί συναγερμό, γιατί τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που καταλαβαίνουμε και με αυτά βεβαίως που συζητήσαμε και κάνοντας το ρεπορτάζ και με τον υπεύθυνο, με τον εντεταλμένο σύμβουλο Υγείας τη περιφέρεια Κρήτης τον κύριο Λάμπρο Βάμβακα, φαίνεται πως η ερμηνεία που δίνεται είναι ότι η πολιτική προστασία. Συμψηφίζει τα εγχώρια με τα εισερχόμενα κρούσματα. Ενώ δηλαδή στου αριθμού τα καταγεγραμμένα επισήμω mm -hmm. κρούσματα, τα εγχώρια, αγγίζουν μόλι και μεταβία στι τελευταίε 14 μέρε που μα αφορούν, είναι οι μέρε τη καραντίνας, τα 19 έω 20 φτάνουμε στο σημείο να ακούμε πως έχουμε εκατοντάδες από 99 σύμφωνα με τις πληροφορίες μας υποστήριξε ο κύριος Χαρδαλιάς στο Ηράκλειο και εδώ φαίνεται πως μετράμε κυρίως τα εισερχόμενα, τα κρούσματα δηλαδή που είναι στις πύλες εισόδου. Δεκάδες, τα... για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Αυτό μας είπε ο κύριο Χαρδαλιάς ή μάλλον το είπε στον Δήμαρχο Ηρακλείου και μάλλον μέσα από αυτή τη συζήτηση προκύπτει ένα νούμερο που ενδεχομένως να φτάνει από τα 90 έως και τα 99. Ναι, 99 mm -hmm. Κατόλαινε οι πληροφορίε μα, Στέλλα, πώ είναι α, τα οι τουρίστε, τα κρούσματα που βρίσκονται αυτή, στη, αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία COVID τη Περιφερειακή Ενότητα Ιρακλείου. Και φαίνεται πω είναι αυτά που μα βάζουν στην κατηγορία την πορτοκαλί, στο επίπεδο 3, στο, στην αυξημένη επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Που από αύριο Δευτέρα φέρνει τα μέτρα που γνωρίζαμε και κάποια ακόμα που αφορούν βεβαίω το επίπεδο αυτό. Ε, δεν είμαστε ο μοναδικό νόμο από όλου του νόμου τη χώρα στις 74 περιοχές της χώρας οι 23 είναι αυτές που είναι στο πορτοκαλί, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο. Mm. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη χρήση της μάσκας, όπως φαίνεται, περιμένουμε βεβαίως να το δούμε και στο φίλο εφημερίδα της κυβέρνησης, στο ΦΕΚ που θα εκδοθεί αύριο επακριβώς για να δούμε πού είναι οι υποχρεώσεις και πού συνίσταται θα λέγαμε. Mm -hmm. Φαίνεται πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε εσωτερικούς χώρους, σε και εξωτερικούς χώρους, εφόσον. Υπάρχει σύγκροτισμος, δηλαδή εδώ μάλλον έρχεται λίγο να γίνει πιο ελαστικό το μέτρο της μάσκας. Υπάρχει το γνωστό με το ώραριο λειτουργίας της εστίασης. Είμαστε πάλι κλειστά από τις 12 και ως τις 5 το πρωί και βεβαίως σε ό,τι αφορά τις συναθρήσεις στους εξωτερικούς χώρου ορίζεται το ανώτατο όριο χωρίς καμία εξαίρεση, δηλαδή αν είμαστε α, πρώτου βαθμού συγγενείς ή όχι, τα 9 άτομα. Αλλά, ουσιαστικά, τον... αυτή είναι και η μόνη έτσι, αισθητή αλλαγή στην παρούσα χρονική στιγμή. Περιμένουμε και το σχετικό φεκ για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μα ή θα παραμείνουμε στα ίδια επίπεδα με βάση τι τελευταίε ε, ημέρε. Μα είπε στο ρεπορτάζ, Μέρη, ε, υπάρχουν αντιδράσει, υπάρχει και ένα παράθυρο, έχω την αίσθηση, και επανεκτίμηση και ενδεχομένω αλλαγών το επόμενο διάστημα. Εγώ, ωστόσο, θέλω να μείνουμε λίγο στο δεδομένο που ακούσαμε νωρίτερα από τον Βασίλη Λαμπρινών. Να λέει δηλαδή ότι ο Νίκο Καρδαλιά του μίλησε και για επαφέ σε πολύ μεγαλύτερο Αριθμό, ενδεχομένω και για κοινωνικέ συναθρήσει. Εκεί προκύπτουν κενά, γιατί ξέρουμε ότι τα κρούσματα στι πύλε εισόδου, θεωρητικά τουλάχιστον, για να όλα πάνε καλά και με βάση το πρωτόκολλο, αυτομάτω και μόλι μπει θετικό το τεστ, θα πρέπει να μεταφέρονται στην καραντίνα. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώ θα κινηθούμε τι επόμενε ημέρε και ενδεχομένω τι θα προκύψει α, με βάση το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι χρειάζονται διευκρινήσει και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, θα υπάρχουν και επαφέ τι επόμενε ημέρε και ενδεχόμενα α, και αύριο α, και από την πλευρά τη Περιφέρεια Κρήτη, προκειμένου να να δοθούν περισσότερε εξηγήσει, γιατί όπω πολύ καλά ξέρουμε, οι επαφέ δεν είναι κρούσματα. Δεν, υπάρχει, δεν είναι καταγεγραμμένα κρούσματα. Νομίζω ότι θα α, α, έχουμε κάποιε εξελίξει τι επόμενε μέρε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και α, στη συνομιλία που είχε ο Νίκο Καρδαλιά με το Βασίλη Λαμπρινό, άφησε ένα περιθώριο αισιοδοξία. Είπε ότι τα πράγματα μάλλον βαίνουν καλώ και ενδεχόμενα το επόμενο διάστημα να επανεξετάσει α, το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλή. Εμεί θα ευχηθούμε βεβαίω και σύντομα να το επανεξετάσουμε και να φύγουμε από το πορτοκαλί συναγερμό, αλλά και βεβαίω να παραμείνουμε σε καλή κατάσταση. Τουλάχιστον αυτή που καταγράφεται σε ό,τι αφορά τα εγχώρια κρούσματα. Και όσο ισχύει αυτό το καθεστώ, οφείλουμε να είμαστε συνεπεί απέναντί του. Τώρα, πάμε εντάχει να δούμε τα κρούσματα σε επίπεδο χώρα. Σε ένα αρνητικό ρεκόρ σε νεκρού. Δυστυχώ, σήμερα στη χώρα μα καταγράφηκαν 13 ακόμα θάνατοι. 280 είναι τα νέα κρούσματα του ιού. Στη χώρα συνολικό αριθμό των κρουσμάτων έφτασε τα 22.358, εκ των οποίων να πούμε πως κάτι περισσότερο από το 50%, συγκεκριμένα το 55,7% είναι άνδρες. Είναι 93 οι συμπολίτε μα που νοσηλεύονται σήμερα διασωληνωμένοι στι μονάδε εντατική θεραπεία. 13, όπω είπαμε, ακόμα καταγεγραμμένους θανάτου έχουμε σήμερα. Συνολικά, σε αυτή τη μακάβρια λίστα έχουν προσθεθεί τα ονόματα 449 συνανθρώπων μα. Μέρι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.